Η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Καστοριάς, Ζήση Τζικαλάγια, σχετικά με το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει με τη σύρεγγα της κλεισούρας, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Μαΐου. «Θέλουμε τη σύρεγγα της κλεισούρας και θα πιέσουμε για αυτήν», τονίζει σε δηλώσεις του ο κύριος Τζικαλάγιας. Την ερχόμενη Παρασκευή 6 Μαρτίου, 6 Μαΐου, θα συζητηθεί στη Βουλή η επίκαιρη ερώτηση για τη σύρεγγα της κλεισούρας, με την οποία θα αφαίρω τον αρμόδιο υπουργό ή τον υφυπουργό, μάλλον ο κύριος Μαγκρότης θα έρθει, για το περίφημο θέμα της σύρεγγα της κλεισούρας, όπου αφού ξοδέψαμε αρκετά λεφτά για την προμελέτη και τη μελέτη, το έργο είναι έτοιμο. Και παρά το ότι ο πρώην Περιφερειάρχης του Πασόκου, ο κύριος Κύρκος, ο νυν υφυπουργός, ο κύριος Μαγκρότης και άλλοι αξιωματούχοι του κυβερνώντος κόμματος, δυστυχώς με επανειλημμένες δηλώσεις του φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει η σύρεγγα της κλεισούρας. Εμείς σαν Νέα Δημοκρατία δηλώνουμε ότι μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και γι' αυτό θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, θα πιέσουμε και αυτό θα γίνει την ερχόμενη Παρασκευή στη Βουλή. Κριτική όμως ασκεί ο κ. Τζικαλάγια στο έργο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και συγκεκριμένα στις κινήσεις της κυβέρνησης για τις μονάδες υγείας τόσο της Καστοριάς όσο και της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει εδώ και 7 μήνες να υποβαθμίζει τα νοσοκομεία της Καστοριάς και της περιφέρειας. Στο ζήτημα του νοσοκομείου θέλω να πω για άλλη μια φορά αυτά που είπα επανειλημμένα, ότι σαφώς και η κυβέρνηση εδώ και 7 μήνες έχει υποβαθμίσει τα νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας και της Καστοριάς. Σαφώς και το νοσοκομείο είναι β' κατηγορίας, δεν υπάρχει τι προεδρικά διατάγματα και τι υπουργικές αποφάσεις. Οι γιατροί του νοσοκομείου της Καστοριάς εδώ και 6 μήνες εφημερεύουν λιγότερο και πληρώνονται λιγότερο, σαν να είναι σε υποβαθμισμένο νοσοκομείο β' κατηγορίας. Περιμένουμε να λειτουργήσει ο αξονικός. Μακάρι οι εργασίες να προχωρήσουν με καλό ρυθμό, που έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ. Ανακοινώθηκαν αυτές τις μέρες οι αποφάσεις για το κλείσιμο του παραρτήματος του ΙΚΑ του Άργους Ορεστικού.